Πάμε. Ναι. Ο κύριος Δήμαρχος νομίζω ότι έδωσε το εύρος της μεγάλης προσπάθειας που έγινε και αυτή τη χρονιά και από τις υπηρεσίες αλλά και από όλους τους φορείς για να έχουμε μια πάρα πολύ καλή οργάνωση στην 7η ανθοκομική μας έκθεση. Εγώ θα ήθελα από τη μεριά μου να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες, τους εθελοντές, τον Νίκο τον Κισκύρα, να πω ότι για πρώτη χρονιά γίνεται ένα τόλμημα και έχει να κάνει με την συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας και του ΤΕΗ Καλαμάτας, του Τμήματος Ανθοκομείας και Ανθοδετικής. Θα γίνει λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσα από διαδραστικά εργαστήρια όλοι οι επισκέπτες της έκθεσης να δουν σε πραγματικό χρόνο το πώς κατασκευάζονται οι συνθέσεις και οι ανθοδέσμες με κομμένα λουλούδια και να μάθουν, εφόσον και αυτοί θέλουν και να ρωτήσουν, τον τρόπο και να κάνουν και αυτοί να πάρουν στα χέρια τους κομμένα λουλούδια και να δουν πώς το χέρι τους πιάνει και τι μπορούν να κατασκευάσουν και οι ίδιοι. Να προσθέσω ακόμα ότι φέτος έχει γίνει πάλι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ περισσότερο από την προηγούμενη χρονιά και τις προηγούμενες, και έχει να κάνει με το πολιτιστικό μέρος. Φέτος λοιπόν οι επισκέπτες μας θα δουν σε αρκετές βραδιές μουσικά σχήματα, κυρίως από το μουσικό οδείο, να διατρέχουν την έκθεση και περπατώντας να ακούν διάφορες μουσικές και να βλέπουν σε διαφορετικούς χώρους μικρά συνολάκια, τα οποία νομίζω ότι και αυτά θα δώσουν τη χρειά που όλοι θέλουμε στο πάρκο μας, στον πάρκο των Σιδηροδρόμων. Η έκθεσή μας θα τελειώσει την Δευτέρα στις 28 του Μάη, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε πάρα πολύ κόσμο και καλαματιανούς αλλά και όλους τους επισκέπτες της πόλης μας.